Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μίγκο, συγχαρητήρια για την εκλογή σας, για τη συμμετοχή σας σε ένα περιφερειακό σημαντικό όργανο. Λοιπόν, δεν είμαι πρόεδρος, είμαι πλειοψηφών. Πρόεδρος είναι ένα νέο παιδί, να βάλουμε και νέα παιδιά μπροστά. Πολύ καλά είμαι κάνετε. Ο Γιώτας Ηλίας, είναι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Συμμετέχω στο ΔΣ. Θα αγωνιστώ συνήθως, είτε είμαι πρόεδρος, είτε είμαι πρόεδρος του ΔΣ. Εγώ είμαι φαντάρος της Αναπηρίας. Στρατιώτης είστε εσείς. Χωρίς παύση και διακοπή. Και όλα αυτά τα χρόνια που σας παρακολουθώ. Και είμαι από τους παλιότερους και θα διασφαλίσω την ομόνοια και την ενότητα του χώρου. Σας θυμάει ιδιαίτερα, κύριε Μίγκο, αυτό που λέτε. Μπράβο σας. Έχουμε νέα παιδιά, είναι επισήμονες. Είναι, μπορώ να πω, πολύ, θα είναι πολύ καλύτεροι και από μένα. Ωραία. Οι και προτεραιότητες. Ο χώρος ο δικός μας πρέπει να είναι ενωμένος, ναι. Χωρίς ίδρυκες, χωρίς καμία κομματική ταυτότητα. Χωρίς κανένα διαπροσωπικό. Εμείς αγωνιζόμαστε για την αναπηρία. Έτσι. Για τις μητέρες μου, για αναπηρία, για τους γονείς μας, για τα άτομα με αναπηρία. Τίποτα παραπάνω. Ούτε χρώματα, ούτε αποχρώσεις, ούτε προτεραιότητες, ούτε ίντριγκες, τίποτα. Τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου έτσι εντάχει τις προτεραιότητες που θα θέσετε ως διαδιοίκηση. Οι προτεραιότητες είναι μια υγεία. Προτεραιότητα, η εργασία των ατόμων με αναπηρία, η εκπαίδευση, η προσπελασιμότητα και επιτέλους να μην μας λένε μόνο λόγια, να κάνουμε έργα, χορτάσαμε από λόγια. Θέλουμε να δούμε έργα. Εύχομαι από καρδιάς να ευοδοθούν οι στόχοι σας. Ευχαριστώ και εμείς είμαστε μαζί σας. Το ξέρουμε και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε. Οι δημοσιογράφοι της Δυτικής Μακεδονίας έχουν στήριξει το αναπηρικό κίνημα της Δυτικής Μακεδονίας πάρα πολύ και αυτό φαίνεται και πανελλαδικά.